Συνάντηση με τον Γεωργικό Σύλλογο Καβάλας είχε το μεσημέρι της Τετάρτης η διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας για την ενημέρωση περαιτέρω της σύστασης ενός Ινστιτούτου Διαμεσολαβητών, αλλά και φυσικά τη δημιουργία των Protector Data Office, οι οποίοι θα προστατεύουν τα πνευματικά δικαιώματα των επιχειρήσεων. Καταρχήν, να ξεκινήσω με τις ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου, που κάναμε μια πολύ καλή και ουσιαστική συζήτηση για τα επόμενα βήματα συνεργασιών. Θεωρώ ότι με τον Δικηγορικό Σύλλογο μπορούμε να αναπτύξουμε και έχουμε ήδη αναπτύξει στενές σχέσεις. Ήδη άμεσα αποφασίσαμε να ενεργοποιήσουμε το Κέντρο Διαμεσολάβησης, το οποίο έτσι κι αλλιώς το έχουμε πιστοποιήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τα τυπικά τα οποία πλέον απομένουν σύντομα να τα λύσουμε και αυτά τα θέματα, με στόχο έτσι μόλις ψηφιστεί και το τελευταίο νομοσχέδιο να ενεργοποιηθεί άμεσα το Κέντρο Διαμεσολάβησης εδώ στο Επιμελητήριο της Καβάλας. Αυτό το Ινστιτούτο έχει ήδη συσταθεί στην Καβάλα και έχει βρεθεί και ο χώρος που θα λειτουργήσει και είναι ήδη πιστοποιημένος από το Υπουργείο. Και εν όψει τώρα της ψήφισης του νομοσχεδίου που προβλέπει την υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης, εμείς είμαστε έτοιμοι από αρχάς ήδη Φεβρουαρίου να εκπαιδεύσουμε νέους διαμεσολαβητές που θα αναλάβουν τη δουλειά αυτή στα πλαίσια της λειτουργίας του νόμου. Στη συνάντηση παρευρέθησαν όλα τα μέλη της διοίκησης του Επιμελητηρίου Καβάλας και αντιπροσωπεία από τον Γεωργικό Σύλλογο Καβάλας. Οι Έλληνες εκπαιδευτές, διαμεσολαβητές, δεν έχουν το επίπεδο παροχής, ας πούμε, μαθημάτων, φτάνουν μέχρι ένα σημείο. Το πιο πάνω το καλύπτουν οι ξένοι. Η εργασία μας επεκτείνεται, θα επεκταθεί μάλλον επίσης και στο θέμα της εκπαιδεύσεως των DPO, Data Protection Officers, χρησιμοποιώ τον αγγλικό όρο γιατί είναι όρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δηλαδή των εντεταλμένων εκείνων στελεχών, υπαλλήλων, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό. Πρόκειται για κοινοτική οδηγία, η οποία επιβάλλει πλέον να υπάρχουν αυτοί οι εντεταλμένοι υπάλληλοι, officer, το μεταφράζουν ως εντεταλμένος υπάλληλος, οι οποίοι θα ελέγχουν και θα εξασφαλίζουν ότι από μία επιχείρηση δεν διαραίουν προσωπικά δεδομένα.